Το τμήμα δασών είναι κοντά στις τοπικές ομάδες, στους τοπικούς συνδέσμους για καθαρισμό και προστασία του περιβάλλοντος. Στηρίζουμε σήμερα την προσπάθεια της νεολαίας της πόλης Χρυσοχούς, αλλά και του συνδέσμου πατραχανθρώπων της ΠΑΦΟΥ. Σήμερα θα καθαρίσουμε κάποια πρόσιτα σημεία της βόρειας ακτογραμμής της περιοχής εδώ από τον Πομό μέχρι και το Αρναούτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι όσο σπουδαίων έργων, περιβαλλοντικών έργων και αν κάνεις, αν δεν βρίσκεσαι κοντά στις τοπικές κοινωνίες, έχεις αποτύχει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κοντά στις τοπικές ομάδες, στους τοπικούς συνδέσμους, ώστε συλλογικά και με μια κοινή προσπάθεια να προστατεύσουμε το περιβάλλον το οποίο στις μέρες μας υποφέρει. Για την νεολαία περιφέρεια πόλης Χρυσοχούς, το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σήμερα διοργανώνουμε καθαρισμό των θαλάσσιων σπηλιών και άλλων δυσπρόσιτων σημείων της βόρειας ακτογραμμής του ΑΚΑΜΑ, στα οποία υπάρχει πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα και τα οποία είναι άγνωστα για τον περισσότερο κόσμο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετέχουν στην προσπάθειά μας, τις τοπικές αρχές, το τμήμα δασών, τους έφεδρους βατραχανθρώπους και άλλους επιχειρηματίες όπως θαλάσσιο σπορ και κρουαζιερόπλοιο μαζί με τους ψαράδες του Λατσιού. Όλοι μαζί, συλλογικά και υπεύθυνα, προστατεύουμε το φυσικό μας πλούτο και βελτιώνουμε τη ζωή μας. Ο Σύνδεσμος Βατραχανθρώπων ΠΑΦΟΥ δηλώνει παρόν στο περιβάλλον.